Πολύ σέβαστε μας γέροντα και πολύ αγαπημένη πατέρα μας. Μου είναι τόσο δύσκολο όπως και όλη μας την αδελφότητα να αρθρώσουμε έστω και ένα λόγο εις την εκδημία του μεγάλου μας πατρός και γέροντος. Ο καλύτερος λόγος για ένα γέροντα του ειδικού σου αναστήματος είναι, νομίζω, η σιωπή, η αγάπη, ο σεβασμός, η προσευχή. Αυτή η αδιάλειπτος προσευχή που σου εθέρμενε την καρδιά από αγάπη προς τον Χριστό μας και την Παναγία μας, αυτή η προσευχή που συνεχώς μας προέτεινε να λέγουμε ασταμάτητα. Η φωνή σου ακόμα ακούγεται, γέροντα, και θα ακούγεται πάντοτε μέσα στις συνειδήσεις μας όλων. Λέγε, παιδί μου, την ευχή, μην την σταματάς, μην μιλάς, λέγε να ακούγεται. Σήμερα, σεβασμιότατε, Αρχιεπίσκοπε Αμερικής, Άγιοι Αρχιερείς, σεβαστοί πατέρες και αδελφές και αγαπητοί μου αδελφοί εν Κυρίω, εορτάζουμε ένα γεγονός που από μόνο του δείχνει την σημαντικότητά του. Και ειδού κύκλο της τραπέζης σου εφράνθη την καθορών σου ποιμενάρχα τα έγγονα φέροντα κλάδους αγαθοεργίας. Και του προφήτου Ισαΐου άρων κύκλο τους οφθαλμούς σου σεβαστέ γέροντα και είδε ειδού γαρικασίς η Θεοβεγγής ως φωστήρες εκδυσμών και βοράς και θαλάσσης και αιώστα τέκνα σου εν σύ ευλογούντα Χριστόν Ιησούς αιώνας. Και προπέμποντάς σε εις την ποθηνή πατρίδα, την οποία πάντοτε είχες προφθαλμών και πόθεις πότε να ενωθείς με τον αγαπόμενο Χριστόν των εμφύων των ψυχών μας. Τα άνω εσκέπτετο πάντα, τα ουράνια αγάπησε με πάθος και κανένα γήινο δεν τον απεισχόλησε παρά μόνο η σωτηρία των ψυχών των πνευματικών του τέκνων. Μας έλεγε ο γέροντας πάντα να διαλογίζεσαι τον θάνατον, σαν να είναι η τελευταία σου ημέρα, η κάθε ημέρα σου που ξημερώνει και να λέγεις εμπρός ψυχή μου σιώπα, προσεύχου, στην διαλάγηθη αγάπα, κλαίε με πόνον για τις αμαρτίες σου, διότι έφτασε το τέλος. Όσον έχουμε χρόνο να σβιαστούμε, διότι αυτό θα μας μείνει, τα δε άλλα όλα του κόσμου θα τα πάρουν οι τέσσερις άνεμοι. Εύχεσαι και διεμέτων λέγοντα και μη πράττοντα, και ουέ του τρισταθλίου τι πρόσωπον Θεού θα είδω. Το σημερινό γεγονός λοιπόν είναι ο λίγο μεν οδυνηρών λόγω του προσκαίρου σωματικού χωρισμού, αλλά και κατά πολλά χαροποιών, διότι αποκτήσαμε ένα ισχυρότατον πρέσβην προς Θεόν και μεσίτην. Ο γέροντάς μας δεν απέθανε, κοιμήθη και μετετέθη στον ουρανόν εις συνοδείαν του γέροντός του, του Οσίου Ιωσήφ, του Ησυχαστού. Τον υποδέχονται οι Άγιοι Απόστολοι, οι Μάρτυρες, οι Όσοι, οι Κορί των Αγγέλων, ο προστάτης του, ο Τίμιος Πρόδρομος, η Παναγία μας, ο Δεσπότης Χριστός, που τόσον ηγάπησε. Το φως των αληθινών, η Παναγία Τριάς. Ευάντησε με πολύ πίστη και αγάπη και εμπιστοσύνη στο θέλημα του Θεού και τώρα δικαίως αναπαύεται εις τον ετοιμασμένο δι' αυτόν τόπον της αναπαύσεώς του. Έφτασε δι' αυτόν η ώρα της αναχωρήσεώς του. Την ανέμενε και συχνά ανέφερε πόσο αλήθεια θα έμενα μαζί μας, πόσο θα άντυχα άλλο να είναι μακριά από τον γέροντά του, από τον ουρανό. Κάθε όριο υπομονής εξαντλήθηκε, κάθε όριο αγάπης προσεφέρθη πλουσίως προς πάντας. Έπαθες πολλά, Άγιε Πατέρα, πόνεσες και πονέσουμε μαζί σου, συκοφαντήθηκες, ένιωσες την απόρριψη, υπέμενες το μαρτύρον της ασθενίας, εσήκωσες τον βαρύ σταυρόν σου με πίστη εις το έλεος και εις την αγάπη του Θεού. Με πολλή καρτερία και δοξολογία στο όνομα του Χριστού μας και κυρίως με σιωπή. Όμως η φωνή σου, οι διδαχές σου παραμένουν πολύτιμη παρακαταθήκη πάντοτε να μας παρακινεί στον αγώνα της αρετής. Εύχω, Άγιε Γέροντα, να ακολουθήσουμε τα ίχνη σου, ο καθένας κατά τις δυνάμεις του. Μας είπες προετών ότι θα αναχωρούσες, αλλά ο Χριστός παρέτεινε τον χρόνο για χάρη των αγαπημένων σου πνευματικών τέκνων. Αλλά ο Δεσπότης Χριστός σήμερα θέλησε να παραλάβει την χαριτωμένη και φωτεινή ψυχή σου, την αγνή και θεοειδή από το πολύ αθών σώμα σου. Σήμερα έφτασε η πολυπόθητος ημέρα της αναχωρήσεώς σου στα επουράνια, εσύ πανσεβάσμια γέροντα, ο επίγειος άγγελος και ουράνιος άνθρωπος, σήμερον αφήνεις τον παρόντα κόσμο και ενδυμείς εις τον ουράνιον, όπου το φως της Αναστάσεως λάμπει παντοτινά, όπου σε υποδέχεται εις την φάτνη του το νεογέννητον ουράνιον βρέφος, ο ανθρωπής σας δημιουργός της κτήσεως
και καθίσταται η αναχώρησή σου ένας θρίαμβος και μια δοξολογία προς τον Βασιλέα Χριστόν. Και όπως αναφέρεις εις μίαν διδαχήν σου, ο νους έλκεται, τον τραβά ο ύμνος, Χριστός γεννάται, δοξάσεται. Θεέ μου, Χριστέ μου, ματίσε πια η καρδιά μου, πάει να σπάσει, τόσο γλυκής που είσαι. Τι να πω, σαν το κεράκι λιώνει η καρδιά μου, γιατί σε όλα είμαι ανάξιος. Πότε, μα πότε θα σε είδω, Πατέρα μου, η γλυκίδη σου υπερβαίνει κάθε έννοια και λόγο. Τα δικά μας όμως συναισθήματα είναι ανάμεικτα, ειρηνικά δάκρυα και ένα χαροποιόν πένθος κυριαρχεί μέσα μας. Σήμερα προπέμπουμε στον θρόνο του Θεού έναν προστάτη και πρέσβη, ένα νέο στήλο της Εκκλησίας μας. Αποκτήσαμε έναν όσιο που αγωνίστηκε στις σπηλιές και στις καλύβες της μικράς Αγίας Άνης και αρίστευσε εις υπακουήν ως ελάχιστη. Αποκτήσαμε έναν εισαπόστολο που ακούραστα όργωσε την Αμερική και τον Καναδά, προσφέροντας ψυχές αθάνατες και αναγεννημένες από την μετάνοια και την εξομολόγηση. Ο λόγος σου, γέροντα απλός, πυρφόρος και πνευματικότατος, έφτασε εις τα πέρατα της Οικουμένης. Αποκτήσαμε ένα μάρτυρα που υπέστη τα πάνδυνα από τους συνανθρώπους του, αλλά και από τους αοράτους εχθρούς του. Πολύ αγαπημένη μας γέροντα, ευθεία η καρδία σου και ευθεία η οδός σου. Ουσία η μνήμη σου, μακαρία η θύμησή σου. Όλοι μας είμαστε αποδέκτες της ευγενίας σου, του πάντα χαρούμενου προσώπου σου, της πετρότητος των λόγων σου και της χριστοκεντρικής σου διδασκαλίας, του μελίχιου του χαρακτήρου σου, της γλυκύτητός σου, της πραότητος και της άκρας χριστομιμήτου ταπεινώσεως προς πάντας. Ποιος αλήθεια δεν σε συνάντησε και δεν σε αγάπησε? Ποιος μίλησε μαζί σου, έσκυψε κάτω από το πετραχύλι σου και δεν τον εγκλήκανε στην καρδιά? Όλοι επιθυμούσαν να είναι μαζί σου και κοντά σου. Όλοι σε πλησίασαν, υπέστησαν την καλή αλλίωση και αντλούσαν από την αστήρευτη πηγή της Θείας Χάριτος που συνεχώς ανέβριζε μέσα από την θεωμένη ψυχή σου και περιχύλιζε όχι μόνο στους πλησίων, αλλά και στους μακράν ευρισκομένους και εν ανάγκη συνανθρώπους σου. Όλοι επιθυμούσαν να είναι μαζί σου, κοντά σου, όλοι και κυρίως οι απλές καρδιές που διέκριναν πάνω σου την αγνή και φωτεινή καθαρότητά σου. Δεόμεθά σου, Αγιώτε Πάτερ και πολυγαπημένε μας γέροντα, μη μας αφήσεις ορφανούς, αλλά πρέσβευε πάντοτε το Κυρίο υπερπάντων ημών, τον υπουσέ ταπεινός μας αδελφοτήτων και όλων που ήρθαν σήμερον στην εξόδιόν σου να βάλουν την τελευταία μετάνοια και να προσκυνήσουν τα χαριτόβλητα και αγιασμένα χεράκια σου τα πάντοτε ανυψωμένα εις προσευχάς και δεήσεις περ ημών, υπέρ της πατρίδος ημών και παντός του κόσμου και της Εκκλησίας. Και τέλος, επεκαλούμενος στην ευγένειά σου, γέροντα, εκφράζω τα θερμάς ευχαριστίας προς τον Σεβασιότητον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής, κύριων κύριων επιδοφόρων, προς τους λοιπούς, τους γέροντες, γερόντισσες και αδελφούς και διαζώντος την αυτού θεοτάτη Πανεγιότητα των Οικουμενικών Πατριάρχων κύριων κύριων Βαρθολομαίων, εκπροσωπούμεν υπό του Πανοσυλλογιωτάτου καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Φιλοθέου Αγιώδος, Αρχιμανδρίτου κύριο Νικοδήμου, δια της πατρικάς σου και πατριαρχικάς ευλογίας και τους παραμυθητικούς λόγους προς την Χριστό ημών αδελφότητα. Αιωνίου σου η μνήμη πολυσεβάστου γέρος και πατρός καθηγουμένου ημών γενωμένου Αρχιμανδρίτου Εφραίμ Ιερομονάχου. Αμήν. Αμήν.